Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνεται η συνταγματικότητα όλων των εκρεμών προστήμων των 300 ευρώ, με άμεσο αντίκτυπο να παγώνουν προσωρινά όλες οι υποθέσεις που εκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να αποφανθεί ως προς τη συνταγματικότητα και νομιμότητα των διοικητικών προστήμων των 300 ευρώ μετά από σχετική προσφυγή 46 κατοίκων τη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα στη συμπρωτεύουσα, κατά τη μέρα τη επαιτίου του Πολυτεχνείου, πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσει φοιτητών, εργαζομένων και άλλων φορέων, κατά τι οποίε επιβλήθηκαν από την ελληνική αστυνομία 94 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ. Οι 46 πολίτε, επικαλούμενοι τον νόμο 3.900 του 2010, κατέθεσαν έτοιμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου η υποθέσεις τους να εκδικαστούν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ω πιλωτικέ δίκε. Επικαλέστηκαν μάλιστα ότι και σε άλλα διοικητικά πρωτοδικεία τη χώρα εκρεμούν ανάλογε αιτήσει ακύρωση διοικητικών προστήμων των 300 ευρώ, όπω είναι τη Κέρκυρα, του Ηρακλείου και των Τρικάλων. Παράλληλα, οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι τίθανται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, Όπω είναι, εάν η απαγορευτική απόφαση του αρχηγού τη ελληνική αστυνομία, η οποία εκδόθηκε κατ' επιταγή τη από 20 Μαρτίου 2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Συντάγματο, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται ήσυχα και χωρί όπλα, όπω επίση προστατεύει και τι δημόσιε υπαίθριε συναθρήσει. Επίση, αντιρούνται τα άρθρα 25 και 43 του Συντάγματο, που κατοχυρώνουν την αρχή τη αναλογικότητα και την ορθή διαδικασία. Ότι για τα θέματα γενικότερη σημασία και ενδιαφέροντο πρέπει να εκδίδονται προεδρικά διατάγματα και όχι υπουργικέ αποφάσει ή αποφάσει άλλων φορέων. Επισημαίνεται ότι τα πρόστιμα θα κόβονται κανονικά, αλλά δεν θα πληρώνονται μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Σε κάθε περίπτωση, πάντω, παγώνουν οι υποθέσει που είχαν ήδη οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια από πολίτε που αρνήθηκαν να πληρώσουν το πρόστιμο.